πάμε στις συζητήσεις. Και σήμερα τον κύκλο θα τον ανοίξουμε με έναν συνάδελφο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα κρατικού προϋπολογισμού, δημοσιονομικής πολιτικής, δημόσιου χρέους και φορολογικής πολιτικής. Δηλαδή είχε μια έφεση ως οικονομικός συντάκτης, είναι συγγραφέας, πολυγραφότατος μάλιστα, και με δημόσιο λόγο, τον κύριο Νίκο Ιγκλέση. Και ξεκινάω με τον κύριο Ιγκλέση, γιατί προχθές που είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Μελά, τον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πάντιο, σε σχέση με το ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών, ο κύριος Ιγκλέσης έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά θα απλώσουμε τη βεντάλια, διότι εδώ προκύπτουν ούκο λίγα πια ζητήματα εγχώρια και διεθνώς. Καλημέρα κύριε Ιγκλέση. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχετε κάνει κάποιες επισημάνσεις σε σχέση με το πλεόνασμα και το έλλειμμα του ισοζυγίου και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να τις θέσετε υπόψη των ακροατών. Ναι. Η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, είναι μια, μπορούμε να πούμε, ειδική περίπτωση όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο της. Γιατί αυτό? Γιατί μεγάλο τμήμα και των εισαγωγών και των εξαγωγών αφορά τα καύσιμα. Δηλαδή, συγκεκριμένα, στις εισαγωγές πέρσι το 23, το 26% των εισαγωγών της χώρας είναι καύσιμα, γενικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, γιατί η Ελλάδα δεν είναι παραγωγός υδρογων ανθράκων. Δεν θέλει να είναι, στην ουσία. Και δεν είναι. Παράλληλα όμως, παρατηρούμε ότι στις εξαγωγές το 30% των ελληνικών εξαγωγών είναι καύσιμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια, τα ΕΛΤΕ και τη Motor Oil, τα οποία εισάγουν την πρώτη ύλη, δηλαδή το πετρέλαιο, το επεξεργάζονται, το κάνουν βενζίνες, ορυκτέλαια και άλλα προϊόντα και εν συνεχεία τα εξάγουν. Και αυτά τα δύο δηληστήρια καλύπτουν το 30% των ελληνικών εξαγωγών. Άρα η εικόνα είναι πολύ χειρότερη αν αφαιρέσουμε αυτές τις εξαγωγές. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Οι ελληνικές εξαγωγές το πέρσι, το 2023, μειώθηκαν βέβαια, και θα σας πω γιατί, μειώθηκαν κατά 6,7%, αλλά οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 13,3%. Mm-hmm. Αν αφαιρέσουμε το ισοζύγιο των καυσίμων, οι μεν εξαγωγές μας μειώθηκαν κατά 3%, ενώ οι εισαγωγές κατά 4,1%. Μειώθηκαν δηλαδή περισσότερο οι εισαγωγές από ότι οι εξαγωγές. Και έτσι βελτιώθηκε σημαντικά, κατά 20%, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Τώρα, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το 2023 ήταν μια χρονιά που αποκλιμακώθηκαν οι τιμές των καυσίμων. Και έτσι εμφανίζονται περισσότερο βεβαίως οι εισαγωγές, αλλά και οι εξαγωγές μειωμένες. Διότι πέσαν οι τιμές των καυσίμων. Ενώ το 2022 ήταν πολύ πιο ψηλές. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι καθετοποιημένη, που λέμε. Δηλαδή δεν, για να εξάγει χρειάζεται και να εισάγει. Δεν έχουμε δηλαδή μία καθετοποιημένη δομή στο μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων. Έχουμε κάποιες, όπως αυτά τα δύο δηληστήρια που σας είπα, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως εθνικοί πρωταθλητές κατά κάποιον τρόπο. Έχουμε κάποιες άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι το αλουμίνιο, ο Όμιλος Μυτιλινέου δηλαδή, τα τσιμέντα ή δεν ξέρω εγώ, κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά σε σχέση με το παρελθόν
η ελληνική δομή, παραγωγική δομή έχει υποβαθμιστεί. Σας θυμίζω ότι παλιότερα, πριν τα μνημόνια δηλαδή, είχαμε σαν εθνικούς πρωταθλητές τις τράπεζες, παραδείγματος χάρη, οι οποίες είχαν επεκταθεί στα Βαλκάνια κτλ. Αυτές κατέρευσαν, ιδιωτικοποιήθηκαν, μάλλον αφελινίστηκαν, είναι το σωστό, διότι ιδιωτικές ήταν και πριν, αλλά πέρασαν σε χέρια ξένων φανς και άλλων κεφαλαιούχων. Σας θυμίζω ότι ο Βαρδινογιάννης είχε την Πειραιώς, την έχασε. Ο Λάτσης είχε την Eurobank, την έχασε. Ο Κωστόπουλος είχε την Alpha Bank, την έχασε. Και την πήρανε ξένοι. Αφού βεβαίως ανακεφαλαιοποιήθηκαν και στήχησαν στο ελληνικό δημόσιο, όλοι μαζί και με την εξυγίανση των άλλων τραπεζών που κλείσαν, αγροτική, ταχυδρομικό, ταμιευτήριο κτλ. 42 δισεκατομμύρια περίπου, τα οποία προστέθηκαν στο δημόσιο χρέος της χώρας. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το ισοζύγιο. Έχουμε ένα στο ισοζύγιο αγαθών, προϊόντων δηλαδή, έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο είναι περί τα 10 και κάτι δισεκατομμύρια και έρχεται μετά το πλεώνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, το οποίο είναι και ο τουρισμός μέσα και οι μεταφορές, αφήνει εκεί ένα πλεώνασμα που καλύπτει ένα μέρος αυτού του ελλείμματος. Ξέρετε, εσείς καλά το λέτε. Αν σκεφτώ ότι ένα μέρος των εξαγώγημων καυσίμων πάει και στην Τουρκία. Βεβαίως τώρα φτιάχνετε δηληστήριο απέναντι από τη Χίο και θα μειωθεί το ποσοστό των εξαγωγών. Το βαμβάκι πάει στην Τουρκία, γίνεται ρούχα. Πολλά από αυτά τα αγοράζει και ο ελληνικός στρατός. Να υπενθυμίσω, αποτυπώνεται με παραδείγματα. Από την άλλη, κύριε Γκλέση, επειδή το ξέρετε καλά, έχουμε μία διόγκωση ελαφρά του ΑΕΠ, η οποία όμως φαίνεται ότι φουσκώνεται κυρίως από τους φόρους και τα δάνεια. Δηλαδή, πραγματικά παραγόμενο με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν υπάρχει. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Η κατανάλωση η οποία προέρχεται και από το δανεισμό και του κράτους το δανεισμό. Βεβαίως. Τα οποία δάνεια το κράτος μετά τα δίνει με τη μορφή κάποιων παροχών, είναι αυτή που αυξάνει το ΑΕΠ. Η ουσιαστική παραγωγική ανάπτυξη της χώρας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και δεν υπάρχει σε συγκεκριμένους τομείς που είναι βασικοί για μια οικονομία. Παραδείγματος χάρη, καταρχήν θα να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπηρεσιών. Το 80% περίπου του ΑΕΠ προέρχεται από διάφορες υπηρεσίες, από το δημόσιο, από την εκπαίδευση, από την υγεία κτλ., από τον τουρισμό, από όλα αυτά. Η παραγωγή του αγροτικού τομέα, παραδείγματος χάρη, συρρυκνώνεται. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να πει κανείς επιβιώνουν ή δεν επιβιώνουν, εκτός από κάποιες μεγάλες συγκεκριμένες επιχειρήσεις που μπορούν να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον, στις εξαγωγές δηλαδή. Μάλιστα, όπως το Πρέταντορ, αυτό το εξάγουμε. Μην γελάτε, το εξάγουμε. Όντως, είναι τεχνολογική μετάβαση αυτή. Μάλιστα. Ψηφιακή μετάβαση, όπως το λέγει η κυβέρνηση. Άρα, στον αγροτικό τομέα στην ουσία, επιταχύρω η κατάσταση σε μια χώρα που κάποτε είχε αυτάρκεια. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών η Ελλάδα εξάγει αγροτικά προϊόντα και στα αγροτικά προϊόντα περιλαμβάνουμε τα έλαια, τα ποτά, τον καπνό, όλα αυτά, περίπου όσα εισάγει αντιστοίχως. Αυτά είναι περί τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια εξαγωγές, περίπου 10 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά νομίζω, το κύριο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το μαλακό σιτάρι που κάνουμε το ψωμί, το εισάγουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό του, το κόκκινο κρέας, μοσχαρίσιο, χοιρινό, το γάλα, με το οποίο φτιάχνονται πολλά από τα εγχώρια κίτρινα τυριά,
παίρνουμε ένα τυρί, γραβιέρα, ξέρω εγώ, τάδε ονομασίας. Και αυτό είναι, αυτή η γραβιέρα είναι φτιαγμένη από εισαγόμενο γάλα. Τη ζάχαρη που εισάγουμε στο σύνολό της σχεδόν και άλλα προϊόντα. Ακόμα εισάγουμε, το τελευταίο διάστημα φτάσαμε να εισάγουμε και απορροκυπευτικά, ας πούμε, ντομάτες, πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια πράγματα. Σωστά το λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα, εδώ και λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η διανομή μερισμάτων για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια από τις 4 συστημικές τράπεζες και μάλιστα με το ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η κερδοφορία είναι αδιαφυσβήτητη, με βάση τα στοιχεία, την τελευταία διετία έχουν καταγράψει κέρδη ρεκόρ που έφτασαν τα 7,5 δις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αφού λοιπόν επιστρέφουμε στην κανονικότητα, πώς ζητούν και δεν καταβάλουν τους φόρους που χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο? Οι οφειλόμενοι φόροι, διαβάζω εδώ από τα στοιχεία της Ελστάτ, 31 Δεκεμβρίου του 2023 υπερέβησαν τα 19 δις ευρώ. Δηλαδή μοιράζουν μέρισμα στους μετόχους τους και την ίδια στιγμή χρωστούν σε φόρους 19 δις. Ναι, αυτό είναι συμφωνημένο από την περίοδο των μνημονίων τότε που ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες. Μάλιστα. Να αναβληθεί η καταβολή αυτών των φόρων. Όχι να ακυρωθεί, να αναβληθεί. Είναι αναβαλλόμενος φόρος. Ναι, αλλά μοιράζουν μέρισμα τώρα. Αυτό λέω, κύριε Γκλής. Μοιράζουν μέρισμα. Πώς, δηλαδή ο μικρομεσαίος, ο μεσαίος ή ο απλός των παθών, τον τάραχο, να μην πω τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Και εδώ με αναβαλλόμενο φόρο μοιράζεις μέρισμα. Κοιτάξτε να δείτε, οι τράπεζες πουλήθηκαν, αφελημίστηκαν με κάποιους φόρους από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή ανακεφαλαιοποιήθηκαν, όπως σας είπα και προηγουμένως, την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση με 42 δις περίπου προσθέθηκαν στο δημόσιο χρέος και εν συνεχεία έγιναν τότε. Με την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες έγιναν κρατικές. Κατά 90-80% έγιναν κρατικές. Μετά ήρθαν δύο άλλες ανακεφαλαιοποίησεις με ιδιωτικά κεφάλαια. Το δημόσιο δεν συμμετείχε. Έτσι το ποσοστό του μειώθηκε πολύ. Μπήκαν αυτά τα ξένα funds και τα λοιπά, πήραν τον έλεγχο των τραπεζών και τώρα πουλάει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είχε δώσει τα 42 δις, πουλάει τα ρετάλια μετοχών που του έχουν μείνει και παίρνει κάποια μικρά ποσά, τα οποία βεβαίως δεν καλύπτουν με κανέναν τρόπο τη ζημιά που υπέστη αυτή, δηλαδή των 42 δις. Μάλιστα. Αυτό είναι το... κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες πριν τα μνημόνια δεν είχαν πρόβλημα. Οι τράπεζες αποκτήσανε πρόβλημα όταν μπήκαμε στα μνημόνια για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι με τα μνημόνια και την καταστροφή την οικονομική που υπέστη οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, άρχισαν να αυξάνονται δραματικά τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή ο κόσμος που είχε πάρει δάνειο δεν αποπλήρωνε τα δάνειά του. Αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι επιτρέψανε την έξοδο των κεφαλαίων. Δηλαδή, λόγω του φόβου που είχαν οι Έλληνες την περίοδο των μνημονίων, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Όσοι είχαν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, πάνω από 100.000 ευρώ. Έτσι οι τράπεζες χάσαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια σε καταθέσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά ήταν πάνω από 100 δισεκατομμύρια σε καταθέσεις. Και ήρθε και ο τρίτος λόγος το 2012, το PSI, που κούρεψε τα ομόλογα των τραπεζών. Μετά από αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα, οι τράπεζες ήταν πια κατεστραμμένες και χρειαζόντουσαν ανακεφαλαιοποίηση. Και έτσι άρχισε όλο αυτό το γαϊτανάκι της σωτηρίας των τραπεζών. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο εκτός Ελλάδας και ξεκινάω από μία είδηση της πίεσης της Γαλλίας και της Γερμανίας, αρχηγοί, και 12 άλλα κράτη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει, λέει, την αμυντική βιομηχανία, κάτι που το καταστατικό της απαγορεύει επί του παρόντος. Αναφέρεται αυτό όλο σε δημοσίευμα πρωτοσέλιδο της ΛΕΚΟΣ και μάλιστα αναφέρεται με συγκεκριμένα παραδείγματα
και έχει μέσα Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, Σουηδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και τα τρία κράτη της Βαλτικής. Τι γίνεται εδώ, οικονομία πολέμου πάμε? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι και ένας τρόπος για να ξεφύγει από τη στασιμότητα η ευρωπαϊκή οικονομία. Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, χρειάζονται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπως το είπατε, επενδύσεων, για να εν συνεχεία επενδύσουν στην παραγωγή αμυντικών, επιθετικών, οπλικών συστημάτων, όπως θέλετε τα λέτε. Ναι, πάμε σε πολεμική οικονομία, η οποία, όπως σας λέω, είναι ένας τρόπος εξόδου από στασιμότητα ή ύφεση. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία, παρεπιπτόντως. Μετατρέπει την οικονομία της πολεμική και αυτό διατηρεί την οικονομική δραστηριότητα. Αλλά η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Τώρα, κατά πόσον, γιατί όπως σωστά είπατε, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν επιτρέπει τέτοιες χρηματοδοτήσεις παρά μόνο για παραγωγή προϊόντων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς σκοπούς και για πολεμικούς. Διπλή τεχνολογία δηλαδή. Αυτό είναι το τρίκ. Διπλή τεχνολογία. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και εκεί ίσως θα βρουν το παραθυράκι που χρειάζονται για να χρηματοδοτήσουν αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να επωφεληθεί και η Ελλάδα, αλλά δεν έχει. Ποιες επιχειρήσεις της αμυντικής βιομηχανίας να ενισχύσει? Μόνο η ΕΑΒ μας έχει μείνει. Όλες τις άλλες τις έχουμε εκποιήσει. Εντάξει, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Είναι... Και θέλω να κλείσουμε. Κοιτάξτε τώρα, γιατί σας είπα για πολεμική οικονομία. Διότι ο κόσμος πρέπει να αντιλαμβάνεται και γιατί γίνονται οι πόλεμοι. Μια χώρα μπορεί να ακροτηριαστεί είτε με στρατιωτικά μέσα, είτε να εξαγοραστούν κομμάτια της νόμιμα. Ώρα, τι γίνεται εδώ? Το σωστότερο, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το εξής. Μπορείς να κατακτήσεις μια χώρα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με το ξύφος, δηλαδή με τα όπλα. Και ο άλλος είναι με το χρέος. Μέσα στο χρέος περιλαμβάνεται και η γη που θέλετε να μου πείτε. Μάλιστα, περιλαμβάνεται η γη που θέλω να σας πω και έχει κάνει εντύπωση, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αυτή η έκθεση του βραβευμένου Αμερικανικού Ινστιτούτου Auckland, στο οποίο τι αποκαλύπτεται, βοηθάει η Δύση την Ουκρανία, έχει γαλαντόμα, 205 δις και έπεται και συνέχεια. Σημειώστε ότι αυτά τα 205 δις δεν είναι λεφτά από το ελικόπτερο, πάρτε τα. Είναι δάνεια στο μεγαλύτερο μάλιστα, τμήμα. Μάλιστα. Όλα αυτά γιατί? Για να ανακτήσουν τα εδάφη της Ουκρανία από τη Ρουσία. Την ίδια ώρα, λέει το Αμερικανικό Ινστιτούτο, δεν έχει μείνει γη στην Ουκρανία, η οποία αγοράζεται από μεγάλα trust fund, αλυσίδες τροφίμων πολυεθνικές της Δύσης. Είναι αυτή τη στιγμή η υπέρβαση 28% της καλλιεργήσιμης γης της ελεύθερης Ουκρανίας. Έχει περάσει τα χέρια δυτικών ομίλων. Ναι. Καταλαβαίνετε εδώ. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε κάτι γενικό. Αυτή η τακτική, η πολιτική αν θέλετε, της αγοράς γης εμφανίζεται και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, αμερικάνικες, ευρωπαϊκές, μάλιστα. Αλλά και κινέζικες εταιρείες. Σύμφωνα, αλλά κύριε Γκλέση, κοιτάξτε, εδώ η τραγωδία για έναν λαό είναι η εξής. Χρηματοδοτείται, υποτίθεται, για να ανακτήσει εδάφη από τη Ρωσία και από την πίσω πόρτα του μέχρι και οι αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ξεσκίσει την Ουκρανία. Κοιτάξτε, είναι μέσα σε αυτούς που λέτε, καλά, εγώ είπα γενικά τι γίνεται παγκοσμίως. Υπάρχουν και Κινέζοι που αγοράζουν εκτάσεις γης στην Αφρική. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, μέχρι και ένα συνταξιοδοτικό ταμείο της Νορβηγίας, μέχρι και η Σαουδική Αραβία συμμετέχει σε αυτά τα κονσόρτσιουμ που αγοράζουν γη. Έχει αγοραστεί το 28% της καλλιεργήσιμης γης της Ουκρανίας. Και προσέξτε, αυτό άρχισε πριν τον πόλεμο, πριν την εισβολή της Ρωσίας, από το 20.
ψηφίστηκε νόμος από την κυβέρνηση του Ζελένσκι για την πώληση της γης. Και πολύ σωστά το Ινστιτούτο αυτό του Auckland γράφει ότι πολεμάνε αγόρια και κορίτσια της Ουκρανίας στα μέτωπα, σκοτώνονται, τραυματίζονται κλπ. Και όταν γυρίσουν κάποια στιγμή στο χωριό τους δεν θα έχουν τίποτα. Δηλαδή υπερασπίζονται μια χώρα η οποία τους έχει πάρει τα χωράφια τους. Είναι φοβερό, είναι, είναι φοβερό. Απίστευτο είναι, απίστευτο. Τώρα, σωστά λέτε και στην Ανατολική Ουκρανία μεγάλη γη εδάφη έχουν κινέζικοι επενδυτικοί όμιλοι. Σωστά το λέτε. Ναι. Κινέζοι την κάνουν φίλια. Γιατί σκέφτονται μακροπρόθεσμα οι άνθρωποι και σου λένε πώς θα στρέψουμε αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό που έχουμε. Πρέπει να έχουμε γη να καλλιεργούμε. Δική μας γη. Κοιτάξτε να δείτε, η Ουκρανία ήταν και είναι μια χώρα με πολύ μεγάλους φυσικούς πόρους. Εκτός από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ιδίως τις εκτάσεις αυτές με μαύρο χώμα, μαύρη γη που τη λένε, που είναι πάρα πολύ, είναι το πιο έφορο έδαφος αυτό για καλλιέργεια, έχει και πάρα πολλά ορυκτά, από σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα, μαγκάνιο, γραφίτι, τιτάνιο, νικέλιο, άπειρα ορυκτά. Βέβαια τα περισσότερα είναι στην περιοχή του Ντονέσκ που κατέχουν οι Ρώσοι τώρα από αυτά. Το άλλο, το θυμάσαι στο Μαχμούντ που πολεμάγανε μέσα στις στοές, γιατί εκεί έχει ορυχτό αλάτι και είχαν φτιάξει ολόκληρα ορυχεία με στοές για το ορυχτό αλάτι. Είναι μια πολύ πλούσια χώρα, αλλά αυτή τη χώρα δυστυχώς θα τη λαιλατίσουν. Δηλαδή όταν κάποια στιγμή τελειώσει αυτός ο πόλεμος, τι νομίζετε ότι θα έχει μείνει? Μια χώρα που θα χρωστάει δισεκατομμύρια και θα είναι και κατεστραμμένη. Λοιπόν, θα έρθουν οι δυτικοί, μάλλον όχι οι δυτικοί, οι κεφαλαούχοι, όποιοι είναι, μπορεί να είναι και Σαουδάραβες, μπορεί να είναι και Κινέζοι, δεν ξέρω τι. Θα έρθουν λοιπόν όλοι αυτοί εκεί και θα ζητήσουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Πώς θα τα πάρουν πίσω εφόσον η Ουκρανία δεν μπορεί να πληρώσει? Θα τους πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει. Μάλιστα. Όπως κύριε Σαχίνη μου, σε μικρότερη κλίμακα, όπως έγινε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Με τα μνημόνια. Μας πήρανε τα αεροδρόμια, μας πήραν τα λιμάνια, πουλάμε την Εγνατία Οδό, όλα τα πουλήσαμε. Τις τράπεζές μας, όλα τα πουλήσαμε. Για να πληρώνουμε το χρέος. Λοιπόν, ακριβώς αυτό θα γίνει και στην Ουκρανία. Γιατί τη δανείζουν την Ουκρανία. Δεν τη χαρίζουν λεφτά. Δηλαδή όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει θέλουμε να δώσουμε 50 δις, θυμάστε ο Όρμπαν είχε αντιρρήσεις κτλ. Θέλουμε να δώσουμε 50 δις για την Ουκρανία. Πού θα τα βρει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση? Βγάζει χρέος, ομόλογα. Παίρνει τα λεφτά, τα δίνει στην Ουκρανία, δανεικά. Να τα πάρει πίσω να πληρώσει. Όταν η Ουκρανία δεν θα μπορεί να πληρώσει, που δεν θα μπορεί, όταν σταματήσει ο πόλεμος και όσοι θα έχει μείνει από την Ουκρανία, τι θα γίνει? Θα σας πάρουμε τους σιδηροδρόμους σας, τα λιμάνια σας, αν έχετε λιμάνια, τη γη σας, τα ορυχεία σας, τα πάντα. Αυτό θα μείνει στο τέλος. Κύριε Σαχίνη, αλίμονο στον αδύναμο. Εγώ βλέπω... Τη ζούγκλα που ζούμε, τη ζούγκλα, την παγκόσμια ζούγκλα, ο αδύναμος είναι πάντα χαμένος. Έχετε δίκιο. Και εδώ βλέπω ότι όλοι βουλιάζουμε σε ένα βάλτο προσωπικού μικρόκοσμου και ο πόλεμος κάθε μορφής, είτε στο στρατιωτικό πεδίο είτε οικονομικός, έχει αναχθεί σε παγκόσμια θεολογία πια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αυτό ήταν πάντα. Να πω και αυτή την κουβέντα. Αυτό ήταν πάντα. Ο Θουκυδίδης από την αρχαιότητα δεν μιλάει ποτέ για δίκαιο, κύριε Σαχίνη. Για ισχύ μιλάει. Έχετε δίκιο. Ο ισχυρός επιβάλλει τη θέλησή του. Λοιπόν, αλίμονο στην Ουκρανία, αλίμονο και στη χώρα μας, δυστυχώς. Καλημέρα κύριε Ιγκλέση, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Ιγκλέσης, πάμε... Καλημέρα κύριε Σαχίνη, γεια σας.